Κοιτάτε, εμείς ένα πράγμα λέμε. Ήρθε ο Πρωθυπουργός να μας πει αυτός είναι ο σχεδιασμός μας. Ναι. Μάλιστα. Απλή ερώτηση. Κάτσε ρε παιδιά. Άμα ήταν ο σχεδιασμός σας, στον προϋπολογισμό, γιατί δεν είναι. Κατεβάζετε ένα νομοθέτημα για τις 120 δόσεις. Πότε το ανακοινώνετε, τρέχοντας στο ζάπιο άρον-άρον μας. Και εκτός αυτού, όλα τα υπόλοιπα μέτρα σε τροπολογίες τελευταία στιγμής. Όλα αυτά είναι δηλωτικά σχεδιασμού ή προεκλογικών παροχών. Να είμαστε συνοημένοι. Γιατί τα ψηφίσαμε, θα σας πω γιατί τα ψηφίσαμε. Διότι είναι ανακούφιση στον Έλληνα που έχει ταλαιπωρηθεί. Mm-hmm. Δεν θα τιμωρήσουμε τον Έλληνα επειδή η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει κάποιους ψήφους. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Θα πούμε την αλήθεια και θα σταθούμε δίπλα στον πολίτη που χυμάζεται. Και μαθαίνω ότι σήμερα έχετε και άλλη τροπολογία. Και τη Δευτέρα έχετε και άλλη τροπολογία. Δηλαδή, τι γίνεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάει τις μετρήσεις. Όσο δεν βελτιώνει την κατάσταση, τσουμ τροπολογία. Δώστε τροπολογία. Λέτε. Βέβαια. Δηλαδή, είμαι βέβαιος. Είμαι βέβαιος. Μα η κυρία στο οποίο ήταν πολύ σωστό, έτσι. Ναι. Είμαστε... Ποιος το είχε κάνει. Αυτό είναι. Κάψε με. Γιάννη, να σαλείψω λάδι. Χαλάει την μαγιά, λέτε, το θέμα της ασφάλειας. Αν υπάρχει. Μπορεί και να μην υπάρχει. Το θέμα της ασφάλειας είναι τεράστιο. Έτσι, όσα βλέπουμε είναι συμπτώματα μιας βασικής κατάστασης. Της αποχώρησης του κράτους δικαίου από τη συνταγματική του υποχρέωση της προστασίας της ζωής και της αξιοπρέπειας και της περιουσίας και της ελευθερίας στην κίνηση των πολιτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Έχουν φύγει. Έχουν φύγει. Το κράτος έχει αποσυρθεί. Για ποιο λόγο? Πρέπει να μας το εξηγήσει η κυβέρνηση. Βάλατε ένα ζήτημα χθες ως Νέα Δημοκρατία, εννοώ, περί φρούρησης όλης αυτής της προεκλογικής εκστρατείας και με ευθύνες προς την κυβέρνηση. Μα δεν έχει, με συγχωρείτε, για να συνοούμεθα. Εγώ το θέτω και ευρύτερα. Ναι. Από ότι θεωρώ ότι η ανακοίνωσή μας ήταν σχετικά περιοριστική. Περισσότερα πρέπει να πούμε. Ναι. Δεν είναι δικαίωμα του Έλληνα πολίτη να βγαίνει και να κάνει συγκέντρωση μέσα στο πλαίσιο των δημοκρατικών ιδεών, όπου θέλει, όπως θέλει, με όποιο τρόπο του αρέσει και να λέει ό,τι νομίζει στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να κινδυνεύεις, να σου σπάσουν το κεφάλι, να σου σπάσουν το αυτοκίνητο, να σε δείρουν? Είναι πράγματα αυτά. Και αυτό να θεωρείται μικρή συμπτωματολογία. Να πούνε καθαρά ότι δεν θα τα καταργήσουν αυτά τα μέτρα τα οποία είναι ανακουφιστικά. Δεν θα τα καταργήσουμε. Σας το λέω καθαρά, να σας το γράψω. Εντάξει. Εδώ, να πείσετε λεπτό. Και τον κύριο Βορύδη και τους λοιπούς. Και καλό είναι να πείσετε και τους υπολείπους. Εντάξει. Ο κύριος Βορύδης χαίρομαι γι' αυτό. Όταν εξαγγέλθηκε το συγκεκριμένο, το θέμα ασφάλειας ήταν μετά τις ημέρες τις δικές μας, η κατάσταση δεν ήταν αυτή που ήταν. Τώρα η κατάσταση έχει χειροτερέψει δραματικά. Γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε την άμεση πρόσληψη 1.500 ατόμων για να ενισχύσουν ιδίως την πρωτεύουσα. Διότι πάρα πολλές μονάδες στην πρωτεύουσα έχουν αποδυναμωθεί, είτε θέλετε ιδίας, είτε τα ΜΑΤ, και το χειρότερο, η ΔΕΛΤΑ έχει διαλυθεί. Ποια ήταν η γρήγορη δυνατότητα του κράτους να απαντήσει σε αυτές τις καταδρομικές επιχειρήσεις? Η ΔΕΛΤΑ. Αυτή είναι η δουλειά της. Ποια ήταν από τις πρώτες δουλειές της κυβέρνησης? Θα τη διαλύσει. Κύριε Δένδια, ένα σύντομο σχόλιο. Ο Κφοντίνας είναι σε απεργία πείνας. Χθες η κυρία Κούρτοβικ έδωσε στη δημοσιότητα το ιατρικό ανακοινώθεν ότι έχει χάσει 12,5 κιλά και αρχίζει και έχει προβλήματα υγείας κτλ. Τι γίνεται εδώ, διότι το έχουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Γίνονται αυτά που γίνονται στο όνομα του Κουφοντίνα κάθε βράδυ πια, κάθε απόγευμα. Αν συμβεί κάτι. Με συγχωρείτε. Αν συνεχίσει την απεργία πείνας. Αυτό, το θέμα της χορήγησης άδειας είναι θέμα συγκεκριμένης διαδικασίας, στην οποία προείσταται δικαστικός λειτουργός και από εκεί και πέρα ο εισαγγελέας δηλαδή, και από εκεί και πέρα θέμα δικαστικού συμβουλίου. Μάλιστα. Δεν δικαιούμαι και δεν θα παρέμβω σε αυτό. Mm-hmm. Τι λέω όμως. Mm-hmm. Είναι απολύτως απαράδεκτο να χρησιμοποιούνται μέσα πίεσης, δηλαδή ταραχές, επιθέσεις κλπ. Για να επιτευχθεί οποιοδήποτε στόχος. Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο. Συμφωνείτε και οι δύο.